βαθύσει την ήδη υπάρχουσα θρησκευτική συνείδηση του παιδιού. Και τι είναι το φυσιολογικό μάθημα? Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε. Παράθεση, μη αξιολογική, με τελείως έτσι ουδέτερο και στατιστικό τρόπο, ιστορικών στοιχείων από όλα τα τελετουργικά, όλες τις θρησκείες, όλες τις δοξασίες της υφηλίου, ισχύουσες δοξασίες και ισχύοντα τελετουργικά ή μη ισχύοντα πλέον. Δηλαδή θα γεμίζουμε το κεφάλι του παιδιού με ένα σωρό γενικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για πλήστα όσα ζητήματα τα οποία δεν τα ζει, δεν τα έχει δει ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να τα δει και αυτό το οποίο ζει και αυτό το οποίο θα έπρεπε να αποτελεί παιδεία του δεν θα είναι παρά ένα-δυο κεφαλιάκια, ένα-δυο μαθηματάκια και αυτά επίσης με μη αξιολογικό ουδέτερο τρόπο. Αν καταλαβαίνω δηλαδή, θα είναι κάτι σαν αυτό που προσπαθούν να κάνουν και με το μάθημα της ιστορίας, που και αυτό είναι στην ίδια νομίζω χωρία, όπως και το μάθημα των θρησκευτικών. Θέλουμε να φτιάξουμε νέα βιβλία που να είναι άχρωμα, άγευστα, άοσμα και τα οποία να λένε πληροφορίες, να λένε κάποια πράγματα, τα οποία πράγματα είναι αληθή ή όχι απολύτως αληθή ή να παραλείπονται κάποια άλλα που εξίσου είναι αληθή, αρκεί ακριβώς να μην δημιουργούν καμία αίσθηση στον σπουδάζοντα, στον σπουδαστή και να μην δημιουργούν καμία αντιπαράθεση, καμία διαφωνία, καμία εχθρότητα, τίποτα. Δηλαδή είτε το διαβάζουμε είτε δεν το διαβάζουμε, είναι μία γνώση τελείως πλαδαρή, τελείως επίπεδη που δεν μας δημιουργεί κανένα συναίσθημα. Όταν όμως διαβάσουμε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να μας δονήσει συναισθηματικά και νομίζω πλήστα όσα κείμενα που αναφέρονται μέσα σε βιβλία, όπως τα βιβλία των θρησκευτικών, πολλές φορές συγκινούν το νεαρό παιδί, το νέο άνθρωπο, εκεί δημιουργείται κάποια τοποθέτηση του ατόμου τότε. Εκεί δονούνται λεπτά συναισθήματα, εκεί συμμετέχει η ψυχή του και αυτό είναι επικίνδυνο από ό,τι καταλαβαίνω. Το να συμμετέχει κανείς τόσο πολύ σε ένα μάθημα. Επικίνδυνο δεν είναι για τον ίδιο, επικίνδυνο είναι για όσους κάθε τόσο αντιδρούν, γιατί πιστεύουν ότι θίγονται τα ιδιωτικά τους συμφέροντα. Ιδιωτικά συμφέροντα με ποια έννοια? Τα ιδιωτελή, να το πω αλλιώς. Ιδιωτελή συμφέροντα. Όταν ένας καθηγητής μέσα σε μία αίθουσα διδάσκει για τον Θεό. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος μαθητής βρίσκει ενδιαφέρον σε αυτού του είδους την ομιλία? Βρίσκει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο νέος άνθρωπος θέλει να μιλήσει περί Θεού? Θέλει. Μου είχε μαθητής στην αρχή της τρίτης λυκείου, όταν ήμουν σε λυκείο πριν 5-6 χρόνια, ο οποίος στην αρχή της σχολικής χρονιάς μου λέει: «Κύριε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα θρησκευτικά». Εντάξει, λέω, κάτσε να ακούσεις και μετά μου λες. Λοιπόν, αυτός ο μαθητής συμμετείχε περισσότερο από τους άλλους στη συζήτηση του μαθήματος. Ναι. Συμμετείχε κατά ποιο τρόπο, δηλαδή σας έθετε να θα ερωτήματα, έτσι. Ναι, έλεγε γνώμες, έθετε ερωτήματα, απόψεις κλπ. Να τολμήσω να υποθέσω. Ενεργότατα, ναι, το φαντάζομαι. Να τολμήσω να υποθέσω ότι τα ερωτήματά του, μάλιστα πολλές φορές, μπορεί να είχαν και στόχο να αποδείξουν το αντίθετο από αυτά που λέγατε ή, ας το πούμε έτσι λαϊκά, να σας στριμώξουν για κάποια πράγματα. Ναι, αυτό το προσπαθούν οι μαθητές. Μαθητές είναι ακριβώς ίδιο του νεαρού της ηλικίας. Ναι. Να μας στριμώξουν, αλλά εγώ το χαίρομαι όταν το προσπαθούν. Είναι μία πρόκληση, όμορφη. Ναι, είναι πρόκληση και αποδεικνύει εάν κάτι κάνουμε και εμείς, εάν κάτι μελετούμε και αν κάτι σκεπτόμαστε. Άρα, μας λέτε λοιπόν, κύριε Πονηρέ, ότι από την πείρα σας ως καθηγητού σε γυμνάσια και σε λύκεια, διαπιστώνετε ότι το υλικό που έχετε να δουλέψετε, ο σύγχρονος έφηβος, θέλει να μάθει για τον Θεό, θέλει να κάνει πνευματικές αναζητήσεις, του αρέσουν τα μονοπάτια αυτά. Όμως, αυτό το ζήτημα του θρησκευολογικού μαθήματος που θέτουν εκεί,
φέρει σε σύγκριση. Και ξέρετε πώς το έχω διαπιστώσει αυτό. Πώς. Υπάρχουν ήδη στην Δευτέρα Λυκείου διάφορα μαθήματα ιστορίας θρησκευμάτων, τα οποία καλύπτουν δεν καλύπτουν την μισή σχολική χρονιά. Αχα. Λοιπόν, στην αρχή οι μαθητές χαίρονται που θα ακούσουν κάτι το οποίο δεν το έχουν ξανακούσει και δεν θα το ξανακούσουν ποτέ. Ναι. Όμως μετά, ναι. Το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ απομακρυσμένα, άλλα από την Κίνα, άλλα από την Ινδία, άλλα από την Αραβία, τους κουράζει. Μετά από 3-4 μαθήματα αρχίζουν να διαμαρτύρονται και να λένε «Κύριε, πότε θα επιστρέψουμε στα δικά μας». Στα δικά μας. Στα δικά μας. Όταν λέμε «δικά μας», θέλω να μας περιγράψετε λιγάκι πώς νοούνται αυτά τα δικά μας. Δηλαδή, πώς μιλάτε στους μαθητές για αυτό που λέμε Ορθοδοξία, για αυτό που λέμε Χριστιανισμό, έτσι όπως περιγράφεται στο Σύνταγμα. Ναι, το Σύνταγμα δεν είναι και θεολογικό έργο, αλλά είπαμε για την νομική. Είπατε ένα όρο όμως πριν, ναι. Είναι νομικά θεμελιωμένο. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να πούμε μετά και βάση του διεθνούς δικαίου πώς θεμελιώνονται όλα αυτά. Λοιπόν, πώς μιλούμε στους μαθητές. Πώς μιλάτε, τι τους λέτε δηλαδή, εσείς ως καθηγητής, για να μπορέσουν να μπούμε στο κλίμα ακριβώς μιας διδακτικής ώρας. Το Ευαγγέλιο έχει διάφορες αρχές, βάσει των οποίων μας καλεί να ζήσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά τους αναλύουμε. Η βασικότατη αρχή, το αγαπάτε αλλήλους. Πώς εφαρμόζεται, πώς το εφαρμόζουμε καθημερινά, ας πούμε. Αν το εφαρμόζουμε. Ναι, αν το εφαρμόζουμε πράγματι. Κάποια παιδιά, ας πούμε, μου θέτουν το ζήτημα, ο νόμος δεν φροντίζει γι' αυτό. Αχα. Και εγώ τους λέω, ο νόμος μας απαγορεύει να κάνουμε το κακό. Όμως δεν μας επιβάλλει να κάνουμε το καλό. Μάλιστα. Δεν μας επιβάλλει να βοηθήσουμε ο νόμος. Ναι. Λοιπόν, αυτό, γι' αυτό χρειάζεται η καλλιέργεια της συνείδησής μας, την οποία προσφέρει και το δικό μας μάθημα. Καλλιέργεια συνείδησης, λοιπόν. Αυτό το είπατε, νομίζω, περισσότερο από μία φορά, όση ώρα συζητάμε. Πώς, λοιπόν, καλλιεργείται η συνείδηση των νέων παιδιών στην Ελλάδα μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών. Επαφείται στον κάθε καθηγητή θεολογίας. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Κοιτάξτε, υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα, υπάρχουν τα σχολικά εγχειρίδια, όμως δεν μπορεί κάποιος να μένει μόνο στο γράμμα του νόμου και στο γράμμα του βιβλίου. Σαφώς όχι. Θέλει να συμμετέχει και η ψυχή του. Ναι, βέβαια. Και το πνεύμα του. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν διδάξει να ζούμε τη διδασκαλία του Χριστού, επειδή είμαστε οι ίδιοι σώμα Χριστού. Λοιπόν, και γι' αυτό το μάθημα το εμπλουτίζουμε, φέρνουμε όχι μόνο αγιογραφίες, όχι μόνο ταινιά και από τους Αγίους Τόπους κλπ. Αλλά και κείμενα των πατέρων, ιστοριούλες, πώς έζησαν, πώς έδρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά ποια έννοια, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα μπορούσαν τα κείμενα αυτά, επειδή ακριβώς από συζητήσεις που κάνω με νέους ανθρώπους, πολλές φορές λένε ότι δεν έχω να βρω τίποτα μέσα σε τέτοιου είδους διηγήσεις. Το να μάθω πώς ήταν ο βίος του Α ή του Β, ας πούμε, διδασκάλου. Κατά ποιον τρόπο νομίζετε ότι μπορείτε να μεταδώσετε στα παιδιά αυτό το πλούτο που κανείς μπορεί να εξαγάγει από τον βίο ενός ανθρώπου Αγίου. Είναι παραδείγματα ζωής. Ναι, και παραδείγματα ζωής έτσι μπορεί να πει και με ποιο τρόπο μέσα εκεί. Παραδείγματα τα οποία σπάνια τα βρίσκεις στις μέρες μας. Φερρυπίν, τους φέρνω συχνά ένα κομμάτι από το βίο του Ιωάννου, του Ελεήμονος, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ο οποίος μόνο ότι ήταν Πατριάρχης, έζωσε πολύ φτωχικά γιατί φρόντιζε τους άλλους. Λοιπόν, κάποτε λέει ένας πλούσιος τότε που τον είδε να
μαζί φτωχικά, πήγε και του αγόρασε ένα πανάκριβο πανοφόρι. Εκείνος άρχισε να ντρέπεται και να λέει μέσα του, εγώ θα φορέσω αυτό το πανάκριβο πανοφόρι τη στιγμή που κάποιοι άλλοι πεθαίνουν από την πείνα. Mm. Πήγε λοιπόν, το πουλήσε στην αγορά και έδωσε τα χρήματα στους φτωχούς. Μάλιστα. Το είδε εκείνος που του το είχε δωρήσει στην αγορά, mm. το αγόρασε και του το ξαναχάρισε. Α. Και εκείνος πάλι το ξαναπούλησε, πάλι ξανάδωσε, ξαναχάρισε τα λεφτά στους φτωχούς. Έγινε λοιπόν τις 4 φορές αυτό και του λέει, όσες φορές και να μου το φέρεις, εγώ θα κάνω το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να δεχτώ τέτοιο πράγμα, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεινούν. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όσες φορές το έχω πει, το σκέπτονται οι μαθητές, τους προβληματίζει, τους αρέσει καταρχήν η ιστορία. Mm-hmm, mm-hmm. Και ξέρουν ότι δεν είναι μια τηλεοπτική χαζομάρα, mm-hmm. ότι συνέβη στα αλήθεια, ότι υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Και όμως, είναι πολύ σπανή σήμερα. Αυτό πήγα να πω, ότι όμως σήμερα, επειδή δεν συναντούμε συχνά τέτοιους ανθρώπους, μήπως ακριβώς ο σύγχρονος έφηβος μέσα στο μυαλό του μπορεί να πει ότι τέτοιου είδους παραδείγματα, αφού δεν μπορώ να τα ζω στην εποχή μου, λόγω του ότι σπανίζουν, είναι κάτι που είναι όμορφο, αλλά δεν υπάρχει πια. Άρα, μήπως θα πρέπει να προσγειωθώ σε μια άλλη πραγματικότητα και να προσαρμοστώ σε μια πιο ψυχρή, πιο ανούσια κατάσταση, και ίσως γι' αυτό, λόγω της απογοήτευσης του, που δεν είναι τόσο όμορφα τα πράγματα και δεν έχουμε τόσο όμορφους ανθρώπους ανάμεσά μας, ίσως γι' αυτό ψάχνω να βρω άλλες διεξόδους και να παρηγορήσω το κενό της ψυχής μου. Και εγώ τους λέω ότι κανένας δεν γεννιέται άγιος. Οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν Άγιοι. Οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν Άγιοι, ναι. Και εμείς μπορούμε να γίνουμε, αν το θελήσουμε, και ο νέος και εμείς. Ναι. Θα ήθελα... Παρακαλώ. Mm. Να προσθέσετε κάτι... Να μιλήσω και για άλλα ζητήματα. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε. Διάφοροι ισχυρισμοί έχουν προβληθεί κατά καιρούς. Ναι. Ότι θα πρέπει να αλλάξει το μάθημα. Για παράδειγμα, έχει προβληθεί ο ισχυρισμός ότι η Ορθοδοξία είναι πολιτιστική μας ιστορία. Mm. Δεν μπορούμε να τη σβήσουμε. Είναι η ιστορία μας 2.000 ετών. Mm. Και άρα το μάθημα, ως ανεξάρτητο μάθημα, θα πρέπει να γίνει το λεγόμενο πολιτιστικό μάθημα που υπάρχει σε κάνα δύο άλλες χώρες. Δηλαδή, λοιπόν, όταν λέμε πολιτιστικό, πώς θα τροποποιηθεί? Ότι το μάθημα δεν θα δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν θα εισέρχεται μέσα στο πώς γίνονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, στο πώς τέλος πάντων μας διδάσκει η Εκκλησία να ζούμε, αλλά στο τι ιστορικές επιρροές έχει προσφέρει ο χριστιανισμός στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα. Για παράδειγμα, η καλλιτεχνική κληρονομιά, οι αγιογραφίες, η αρχιτεκτονική των ναών. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι τόσο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Αφενός δεν θα είναι ενδιαφέρον, αφετέρου θα αντιμετωπίζεται η Ορθοδοξία ως κάτι το οποίο υπάρχει πλέον στην Ελλάδα μόνο στο παρελθόν και στο περιβάλλον. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν αφορά άμεσα τον ψυχικό μας κόσμο, δεν αφορά άμεσα την ψυχοπνευματική μας τελείωση. Έτσι. Και εγώ έφερα σαν... ειδοποιώς διαφορά αυτή, ναι, πραγματικά. Ναι, το έχω διατυπώσει ένα επιχείρημα, mm. ότι θα διδάσκεται όπως διδάσκεται σε διάφορα μαθήματα, ναι, διάχυτη η αρχαία ελληνική θρησκεία. Είναι η ιστορία μας και εκείνη. Ναι. Εντάξει, τι βλέπουμε στα γραπτά μνημεία και στα αρχιτεκτονικά μνημεία ή και στα μνημεία, διάφορα μνημεία της ζωγραφικής όσα και γλυπτικής όσα έχουμε. Ναι. Λοιπόν, και τα βλέπουμε αυτά, είναι η ιστορία μας, όμως δεν είναι πίστη μας. Εντάξει, δεν μπορεί να διδάσκεται κατά αυτόν τον τρόπο η Ορθόδοξη πίστη, όπως διδάσκεται η αρχαία ελληνική θρησκεία. Εσείς πιστεύετε δηλαδή